Αθήνα. Αν και έχω κάνει παλιότερα και ιδιαίτερα σε παιδάκια. Δεν ήσουν και τίποτα σπουδαίο στο φινάλε. Είναι αλήθεια ότι είχες δηλώσει συμμετοχή, είχες μπει, θέλω να μου το διευκρινίσεις αυτό στο reality του Αλφα, στο Dreams. Είχα συμμετάσχει πριν πολύ καιρό. Χρόνια. Πολύ καιρός, ναι. Αυτό είναι μία αρχή και θα σου δοθεί ευκαιρία μετά να κάνεις ένα συμβόλαιο με μια δισκογραφική εταιρεία, να κάνεις τα δικά σου τραγούδια. Μέσα μου να ζεις, τίποτα άλλο μη μου πεις, κάνω τώρα μια ευχή, να είμαστε πάντα μαζί. Για μένα ήρθε στην πορεία, δηλαδή δεν ήρθε απευθείας από το talent show, τίποτα δεν μου χαρίστηκε, τίποτα δεν ήρθε εύκολα και μετά κάποια στιγμή, 4 χρόνια μετά από αυτό, ας πούμε, ήρθε η επιτυχία με τον Μπό. Με το κάναμε να τρελαθώ. Ξέρεις πως οι φίλες σου ζηλεύουν πολύ, όχι ότι καλύτερο να είσαι μοναδική. Μιας και ανέφερες λοιπόν τον Μπό και με πας εκεί στην κουβέντα. Ξέρω ότι είστε φίλοι από παλιά. Και έχουμε πολύ, πολύ καλή χημεία με τον Μπό. Σου είχε ανακοινώσει ότι θα πάει στο παιχνίδι. Πού τον αποχαιρέτησα κιόλας. Τον ρωτούσα, είσαι σίγουρος, γιατί ήταν κάτι ξένο, έτσι, στην αρχή. Δεν ξέρεις τι θα αντικρίσεις. Όχι. Μου λέει, είσαι, θα κλείσω και το κινητό, μια χαρά. Θα ηρεμήσω κι εγώ λίγο. Το είχε πάρει χαλαρά πολύ. Είναι τέτοιος τύπος αυτός, χαλαρός. Είναι αυτό που δείχνει. Ναι. Είναι. Εγώ ξέρω απλά ότι ο Μπό είναι ένα πολύ καλό παιδί, με πολύ καλή ψυχή, δοτικός για τους φίλους του. Δεν μπλέκει σε διάφορα, είναι χαλαρός, κοιτάει τον εαυτό του. Νομίζω έτσι είναι και μέσα. Ξέρεις καλά τι είναι αυτό που θα του λείψει, που του έχει λείψει ήδη τόσους μήνες. Κοίτα, από ό,τι φαίνεται το φαγητό του έχει λείψει. Το πάει, όμως έχει γίνει φιγουρίνι. Καλά, είναι κούκλος. Είναι κούκλος, πολύ ωραίος. Εμένα μου άρεσε και πριν βέβαια. Αλλά και τώρα του πάει πολύ. Θα πήγαινες εσύ σε ένα τέτοιο λέει. Έτσι όπως μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή θα σου έλεγα όχι. Γιατί... λίγο το φαγητό, λίγο οι κακουχίες. Σε φοβίζει μόνο το φαγητό? Ας πούμε είμαστε γυναίκες εμείς, έχουμε και διάφορα άλλα θέματα, ξέρεις. Ωραία, γυναικολογία, τα πάντα, αυτό που εννοείς εσύ, ναι, θα τα φοβόμουν, ναι, θα το σκεφτόμουν. Τα αγωνίσματα δεν τα φοβόμουν, γιατί είμαι αθλητικός τύπος, δεν τα φοβόμουν. Επίσης θα μου λείπε πολύ η μουσική. Δηλαδή θα περίμενα αυτό το πάρτι που έκαναν, λέω αυτή βέβαια είναι η καλύτερη στιγμή. Δηλαδή άμα μου δίνα και μια κιθαρούλα θα ήταν πιο ωραία να πήγαινα. Και πάλι με ένα αγωνιστό, δεν τραγουδάω κι. Είδα και κάτι μελανιές που είχαν κάτι στέλνει. Ειρήνη Παπαδοπούλου. Είδα την Ειρήνη, ναι, στο Instagram. Γνωριζόμαστε, ναι, από το χώρο. Είδαμε γενικά και την Ειρήνη ότι πιέστηκε. Power. Μαχήτρια και πιέστηκε όμως. Εγώ είδα την Ειρήνη μαχήτρια. Στα αστέρια θα κάνω ευχή. Θα σε πάω σε άλλο κομμάτι. Πάμε λίγο να μου πεις σε τι φάσεις επιτυχαίνουμε γενικά στα προσωπικά σου αυτή την περίοδο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάτι στη ζωή μου. Κάποια σχέση. Δική σου οικογένεια θα ήθελε στο μέλλον? Δεν ξέρω, πιστεύω στο Θεό. Αν είναι να γίνει, θα γίνει. Δεν επιδιώκω κάτι. Δεν βάζω πρόγραμμα. Όπως μου τα φέρει. Προς το παρόν είμαι μόνη μου. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Κάνω μια σχέση εξ αποστάσεως. Γιατί δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Δεν έβλεπα λογικά αυτή τη σχέση. Μου άρεσε και πάμε. Φύγαμε.